Λευκό σκηνικό όχι μόνο στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, αλλά πολύ πιθανόν και μέσα στις πόλεις, φέρνει το νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα αρχίσει να επηρεάζει το νησί από αύριο. Τα φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν θα έχουν σύντομη διάρκεια, αλλά θα είναι έντονα. Το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά, μοιάζει περίπου με τα χαρακτηριστικά του 2017, το οποίο βέβαια θα το διαπιστώσουμε περισσότερο με τα αυριανά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά θα επηρεάσει το νησί μας από τη Δευτέρα το βράδυ σε σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την Τρίτη τις απογευματινές ώρες. Ήδη έχουν εκδηλωθεί χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 800 μέτρων. Χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε συνδυασμό με τη νέα ψυχρότερη εισβολή αναμένεται να προκαλέσουν χιονοπτώσεις σε όλο το βόρειο τμήμα της Κρήτης. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι Δήμοι και οι υπηρεσίες της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων. Ότι το χιόνι αυτή τη φορά θα σημειωθεί σε πολύ χαμηλά υψόμετρα και μιλάμε για χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά χιονόπτωση θα δούμε σε ακόμη χαμηλότερα υψόμετρα, ενδεχομένως και εντός των πόλεων, κυρίως βέβαια στα βόρεια του νησιού, γιατί οι νοτιότερες περιοχές θα έχουν πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων που προβλέπεται να εκδηλωθούν σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα είναι ότι η Κρήτη θα καταστεί ως μία από τις πρώτες περιφέρειες της Ευρώπης σε ύψη βροχόπτωσης αλλά και χιονοπτώσεων. Εκείνο το οποίο θα βιώσουμε το επόμενο διήμερο με την έλευση της νέας κακοκαιρίας θα ανεβάσει πραγματικά την Κρήτη μας στο υψηλότερο σκαλοπάτι όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης όσον αφορά τα νερά που θα πέσουν καθώς επίσης και τα χιόνια τα οποία θα έλθουν για τον τόπο μας. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί από την Τετάρτη οπότε και ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Κρήτη.